Λοιπόν, τι λέγαμε, βρε παιδιά. Λέγαμε να περάσουμε να δούμε λίγο από την παράσταση. Είναι το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και να μας πεις λίγο περισσότερα γι' αυτό. Πάμε. Επιχείρηση Μάτα Χάρη, μια μουσικοχορευτική παράσταση αλλιώτικη από τις άλλες, έχει στηθεί στο απόλυτο Music Theater, στο Rex, και ο επιθεωρητής Κλουζό έχει πολλά νεύρα. Η Μάτα Χάρη προσπαθεί να τον ηρεμήσει χορεύοντας αγυνευτικά, ενώ ο Μέμος Μπεγνή, σαν ένας άλλος James Bond, φτιάχνει ποτά για όλους με το ξεχωριστό του ταλέντο. Είπαμε λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ως κατάσκοποι και να πάμε στα μεγαλύτερα music halls του κόσμου, ξεκινώντας από το Rex, για να μαζέψουμε χρήματα να φέρουμε στην Ελλάδα να μην χρεοκοπήσει. Πώς χαρακτηρίζεις αυτή την παράσταση? Τη χαρακτηρίζω καταιγιστική, θα έλεγα, γιατί είναι γεμάτη εικόνες, γεμάτη μουσική. Έχουμε μια πολύ ωραία ορχήστρα 14 ατόμων που είναι σπάνιο για music hall γενικά, γιατί στα music hall της Ευρώπης χρησιμοποιούν playback μουσικούς και όχι live. Είναι ένας gentleman, γι' αυτό και όλα πήρε το ρόλο του James. Γιατί είναι ένας gentleman, καθόλου ανταγωνιστικός, προσέχει τις κυρίες δίπλα του. Γυναίκες από κάτω τρελαίνονται που τον βλέπουν, αλλά πάνω απ' όλα είναι καλοσυνά το πλάσμα. Και έχει ήθος και φαίνεται ότι είναι καλομεγαλωμένος. Πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι μέσα γιατί το όπλο μου ήταν ελαττωματικό. Η γραμματέα μου Ειρηνή Σπέλη με εκλυπαρούσε για μια νύχτα πάθος μαζί, αλλά εγώ δεν ήθελα, γιατί είμαι ερωτευμένος με μια πελαθρινή καλονή. Εκτιμώ πραγματικά το ότι έχει έναν λόγο σοβαρό, τίμιο και σταθερό και ότι σε αυτό που θα σου πει μπορείς να στηριχθείς πάνω. Ο Μέμος είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος ζεν πρεμιέ, είναι εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός πιανίστας και η μεγάλη έκπληξη είναι ότι τραγουδάει πολύ ωραία. Εύχομαι τα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα, να έχει υγεία και να βρει το μεγάλο έρωτα της ζωής του, αν δεν τον έχει βρει. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο έρωτας και μετά η καριέρα. Μέμο, πράγματι τα κουστούμια που είδαμε είναι πολλά και πολύ εντυπωσιακά, δηλαδή. Και δεν έχει τίποτα. Παραγωγή. Είναι τεράστια παραγωγή. Έχει κάθε εικόνα που είναι πολλές. Διαρκεί 3 λεπτά και φαντάζομαι ότι αυτό το show είναι 3 ώρες και. Έχει πράγμα πολύ. Έχει κουστούμια, έχει φώτα φοβερά. Είναι συμπαραγωγή του συζύγου της Νίνας Λετσάρη, είναι ο Κωνσταντίνος Σκορδάλης, μαζί με τον Ηλία το Μαροσούλη που έχει το Rex. Είναι συμπαραγωγή. Είναι οι δυο τους που έχουν δώσει τα χρήματα για αυτό το show. Μάλιστα. Και πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή μέσα στο βίντεο που είδαμε, είδα 3 μέσα σε αυτούς και εσύ ηθοποιούς που έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε θεατρικά έργα. Γιατί εδώ, όπως έχουμε πει, είναι μια μουσική παράσταση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάω για σένα, το Χάρη Ρώμα και την. Τάνια την Τρύπη. Την Τάνια την Τρύπη. Δεν κάνετε θέατρο εσείς οι τρεις? Ποιες μέρες την εβδομάδα βρίσκεστε στο Rex? Όχι, εγώ δεν κάνω θέατρο. Είναι Παρασκευή και Σάββατο το Rex. Οπότε αυτό σου απαγορεύει αυτομάτως να κάνεις θέατρο. Γιατί Παρασκευή Σάββατο είναι δύο καλές μέρες του θέατρου. Εγώ τελείωσα με τη Μαρινέλα που τώρα κάναμε στο Παλάς. Η Μαρινέλα όμως δεν τελείωσε. Νομίζω πάει Θεσσαλονίκη. Θα πάει Θεσσαλονίκη. Αλλά χωρίς εσένα. Χωρίς εμένα θα γίνει αντικατάσταση. Γιατί θα ήμουν σε αυτή τη δουλειά. Ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω πάρα πολύ. Μάλιστα. Θα κάνει ο Λάμπης Λιπιεράτος την αντικατάσταση. Ναι. Έχεις δίκιο, κάτι μας είχε πει. Και έτσι, ναι, ήθελα να είμαι σε αυτή τη δουλειά και στη Μαρινέλα εννοείται ότι θα ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη, απλά είναι μόνο για ένα μήνα. Αυτή η δουλειά θα πάει μέχρι το Πάσχα.
Οπότε θα ήθελα να το κάνω πάρα πολύ και είναι κάτι που μου ταιριάζει νομίζω. Για πες μου για τους υπόλοιπους, η Τάνια η Τρύπη, πολύ ταλαντούχο παιδί. Είναι αγαπημένοι όλοι. Πολύ ταλαντή. Είναι, η Τάνια είναι εξαιρετικό πλάσμα, πολύ ταλαντή, φωνάρα, πολύ όμορφη κοπέλα. Ο Χάρης εξαιρετικό αυτό που κάνει, γιατί ο Χάρης κάνει τον Κομπέρ σε αυτή την παράσταση. Ο Ρώμας, άρα έχει γράψει... αυτή είναι σε θεατρική παράσταση, αφού μου λες Παρασκευή, Σάββατο δεν μπορούν να είναι. Όχι, 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 δεν είναι. Α, κάνουν αυτό. Λοιπόν. Ο Χάρης έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ξανακάνει. Η αγωνία ήταν τεράστια βέβαια. Μου λέει πώς θα το κάνω και δεν ξανακάνει και επαφή με το κοινό. Είναι ο Κομπέρ, ο οποίος αρχίζει το σόου. Είναι αυτός που έχει γράψει κάποια κείμενα, τα κείμενα που λέμε του Χάρη. Α, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα υπάρχουν και κείμενα. Ποιος τα έγραψε? Τα κείμενα τα περισσότερα τα έχει ο Χάρης, τα έγραψε ο ίδιος. Έχουμε και εμείς ένα κοινό, μια κοινή σκηνή. Ένα μικρό ήταν κωμικό μεταξύ μας. Ο Χάρης Ρώμας, τον θυμάμαι παλιά στην ΕΡΤ να κάνει κάτι παρόμοιο, όχι βέβαια musical, ναι. Αλλά έκανε μια σαν παράσταση μουσικοχορευτική με κείμενα δικά του που έπαιζε και ο ίδιος. Πριν τον μάθουμε από τις δουλειές των Αντένα. Πριν κάνει ιδιωτική τηλεόραση. Βέβαια, βέβαια. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Κάτι με Ελλάς έχει να κάνει νομίζω. Μάλιστα. Ναι. Όχι, αυτό, και αυτό που κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί είναι πάρα πολύ αστείος και πολύ καλό αυτό που κάνει. Η Νίνα Λιωτσάρη είναι επίσης πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και εξαιρετική φωνή με απίστευτες δυνατότητες. Και όλοι εμείς, ο Σκουλάς ο Γιάννης που είδατε που μίλησε πριν. Μια φωνή απίστευτη. Νομίζω ότι τραγουδάει μαύρο αν κλείσει τα μάτια σου. Και γενικά είμαστε ένα team 5 ατόμων, συν 15 χορευτές ακροβάτες, συν 15 άτομα ορχήστρα, συν όλο αυτό το team που περνάμε πολύ ωραία. Είμαστε σε ένα πολύ, θα τολμούσα να το πω, γκλαμουράτο show και το χαιρόμαστε πολύ. Και πάει και πάρα πολύ καλά, ο κόσμος δείχνει να το έχει αγκαλιάσει. Και από κάτω, πώς είναι, είναι καθίσματα, είναι τραπέζι. Είναι κανονικά τραπέζι με ποτό και φαγητό. Α, και φαγητό. Ναι, 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 ναι. Βεβαίως. Οπότε είναι κανονικό music hall. Και πώς είναι, δηλαδή δεν είναι με εισιτήριο, έτσι όπως μου το λες. Άρα είναι κάθεση και αναλόγως τι παραγγέλνεις πληρώνεις. Ακριβώς, ναι. Τι κρέας θα πάρεις, τι φαγητό, αν θα φας ή όχι. Το είναι για όλους. Πόσο διαρκεί η παράσταση, συγγνώμη, Θοδωρή μου. Αρχίζουμε γύρω στις 12 παρά 20 και τελειώνουμε γύρω στις 3 και 4 με 3.30. Είναι 3.30 ώρες, 4.30 ώρες. Το music hall, ας το πούμε λίγο πιο γενικά, δεν είναι ακριβώς εγγεγραμμένο στο κύτταρο του Έλληνα. Δεν είναι, όχι. Όχι. Όπως και το musical, ακριβώς. Είναι παραστάσεις. Ενέχουν δηλαδή, όχι ρίσκο ακριβώς, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική πρόταση. Πιστεύεις ότι ο κόσμος όπως τον βλέπεις πια είναι λίγο πιο έτοιμος για αυτά τα πράγματα, πιο ανοιχτό μυαλός δηλαδή, να πάει να διασκεδάσει και λίγο διαφορετικά από τα παγιωμένα? Το πιστεύω, γιατί νομίζω ο κόσμος πια, επειδή έχει κουραστεί από αυτά που ζει κάθε χρόνο, που είναι συγκεκριμένα ως διασκέδαση, αναζητά κάτι καινούριο. Ας πούμε αυτό που κάναμε πριν 2 χρόνια με την Ηρώ και τον Αντώνη του Λουδάρου, που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Που ένα ηθοποιό, 2 ηθοποιοί μάλλον ξαφνικά, μια τραγουδίστρια, συνευρέθηκαν στη σκηνή και κάνανε αυτό που κάνανε και πήγε πάρα πολύ καλά. Έδειξε ότι ο κόσμος, στον κόσμο αρέσει το εναλλακτικό. Αυτό που κάνει η Νίνα, που νομίζω είναι από τις ελάχιστες που έχουμε που κάνουν κάτι τέτοιο, ως βαριετή, ως music hall, ως εικόνα και τραγούδι, που δεν είναι θεατρικό. Ενώ ο κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό, ο Έλληνας, δείχνει να το αγκαλιάζει επίσης, γιατί επίσης είναι κάτι διαφορετικό. Και το musical, βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια και γίνονται musical στην Ελλάδα όλο και περισσότερο, ο κόσμος πάει και τα βλέπει, έχει αρχίσει και αρέσει αυτό το πράγμα και το επικροτεί. Αυτή η παράσταση είναι από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι σκηνοθετημένη και χορογραφημένη. Υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που απλά ερμηνεύει τα τραγούδια. Είναι όλο έτσι, είναι με νούμερα. Το περισσότερο είναι νούμερα. Το περισσότερο είναι νούμερα μέχρι που αρχίζει το ελληνικό. Στο ελληνικό είναι συγκεκριμένα τα τραγούδια μεν. Δεν είναι όμως ούτε χορογραφημένο, ούτε σκηνοθετημένο. Απλά κάνουμε χαβαλέ με τον κόσμο, πάμε μέσα στον κόσμο, τραγουδάμε μαζί με τον κόσμο. Ναι. Και γίνεται αυτό που γίνεται στα ελληνικά. Ένα δεύτερο μέρος δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι πολύ μετά. Δηλαδή είναι γύρω στις 2.30. Η Νίνα Λιωτσάρη είπε ότι αν δεν έχεις βρει τον έρωτα, το μεγάλο έρωτα της ζωής σου, να τον βρεις φέτος. Ναι, έχεις βρει. Κάνε δουλίτσα, παιδιά, ελεύθερα. Εγώ βλέπεις, δεν. Αλλά εδώ το Love Radio. Είδες όμως τι σου βγαίνει πρωί-πρωί, έτσι. Παιδί μου, το είδες. Το βλέπετε τι του βγαίνει. Όλος ο κόσμος ρωτάει για την παράσταση. Το είπαμε. Τον έβλεπα με το πλάι του ματιού ότι ετοιμαζόταν να πει κάτι. Ήμουν σίγουρο ότι θα πει αυτό. Δεν βρήκε τον έρωτα τη ζωή σου. Λοιπόν. Γιατί αφού η Λιωτσάρη ο έρωτα και μετά η καριέρα, όπω είπε στην Ελλάδα. Κοίτα, εγώ δεν συμφωνώ με την Νίνα σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι πρώτα η καριέρα και μετά. Μήπως αλλάξω ζώδιο. Γιατί? Όχι, πλάκα κάνει. Όχι, πάνω μέσα, μου είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Κοίτα. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν διάφορες περίοδοι που πρώτα βάζω τον έρωτα, μετά τον επάγγελμα. Μετά πρώτα βάζω το επάγγελμα, μετά βάζω τον έρωτα. Οπότε, ναι, δεν είμαι συγκεκριμένος αυτό. Τώρα, μην διαφωνώ με την Ινα. Μπορείς σε 6 μήνες να συμφωνώ.
καλά, είναι όλος ο κόσμος καλά. Όχι, δεν είναι όλος ο κόσμος καλά. Θα σε σώσω. Σώσε με λίγο, σε παρακαλώ. Α, έτσι θα με σώσει, μάλιστα. Εγώ, αλλιώς. Και μέχρι να πάθεις στο πιάνο, εγώ θέλω να προλάβω να δώσω πολύ γρήγορα σε μερικούς φίλους μας το παιχνίδι που τους ξετρέλανε που το παίξαμε χτες και πάθατε πλάκα. Μπάζερ! Λοιπόν. Ναι, σταμάτα τώρα να μιλήσω εγώ. Λοιπόν, Φωτεινή Αδαμαντιάδη από τα Γιάννενα. Ελενίτσα, θέλουμε κι εμείς τον μπάζερ, κάνε κάτι. Έφυγε τον μπάζερ. Σταμάτα, καλέ μου, να μιλήσω. Καλημέρα, Ρενάκη, είμαι Σταυριανή από Καλαμάτα. Είμαι 17 χρονών και έχω μια αδερφή που είναι 10 χρονών. Έχουμε τρελαθεί και δύο με τον μπάζερ. Χρόνια πολλά σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Δώσε μας τον μπάζερ. Δύο. Δεύτερο μπάζερ που έφυγε. Καλημέρα, Ελένη, στο υπέροχη μία Αγλαία από το όμορφο Ρέθυμνο. Είμαι φοιτήτρια και θέλω πολύ τον μπάζερ σου. Θα διοργανώσω μπάζερ night στο σπίτι μου. Το είχα δει και στο Big Brother που το έπαιζαν τα παιδιά. Α, και μην ξεχνάμε, Φουκάκης Forever. Τι θα πει αυτό, φιλιά πολλά σε όλους. Α, είναι παίκτης του Big Brother, τέλεια. Οκ, και εγώ εδώ δουλεύω, παιδιά. Peace. Λοιπόν, Ελένη μου, χρόνια πολλά. Βλέπουμε την εκπομπή σου καθημερινά και μας κρατάς την τροφιά. Με λένε Γεωργία από Μέγαρα. Έχω τρεις κόρες και θα ήθελα πολύ να τους χαρίσω ένα επιτραπέζιο να περνάμε όμορφα. Το mail είναι της μεγάλης μου κόρης, της Βάσιας. Καλή πρωτοχρονιά. Στείλε μας τον μπάζερ. Πάρε κι εσύ. Γεια σου, Ελένη. Είμαι ο Δημήτρης Μιλωνάς, 9 χρονών από Δημότυχο. Αλλά τώρα είμαι διακοπές στη γιαγιά μου στη Θεσσαλονίκη. Είδα τον μπάζερ σου και το θέλω. Μου άρεσε πολύ που σας έβλεπα να παίζετε. Αν μπορείς να μου το στείλεις, θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Στο τηλέφωνο της μαμάς μου. Μπάζερ κι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Γλυκιά μου, Λενίτσα. Έχω στείλει πάρα πολλά email για να βοηθήσω στο ξεστόλισμα του δέντρου σου, αλλά δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δώρο το παιχνίδι που δίνεις στο βαφτιστήρα μου που είναι 9 ετών. Μελίνα από Κερατσίνη. Μπάζερ και στο βαφτιστήρα. Και τέλος, καλημέρα Ελένη μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Με λένε Κατερίνα και είμαι από την Πάτρα. Έχω δύο ανιψάκια, το ένα 13, το άλλο 11. Έχω κι άλλα, αλλά είναι μωρά. Δεν μπορώ να παίξουν μπάζερ. Σας βλέπουμε όλοι μαζί. Είδαμε τον μπάζερ και τρελαθήκαμε. Το θέλουμε όλοι σαν τρελή. Ο ανιψιός μου έχει κάτσει με ένα τηλέφωνο στο χέρι και προσπαθεί να πιάσει γραμμή. Μήπως και το πάρουμε. Σε παρακαλώ, Ελένη μου, πάρα πάρα πολύ. Κάνε κάτι για να ηρεμήσουμε. Στείλε μου, αν μπορείς, τον μπάζερ, σε παρακαλώ. Θα μας κάνεις όλους πολύ, πολύ χαρούμενους. Γιατί θα γινόμαστε κι εμείς παιδιά μαζί τους. Please, μπάζερ. Κι άλλο μπάζερ. Ωραία το μπάζερ σε πόσα σπίτια έχει να πάει και σας παρακαλώ να πάει γρήγορα πριν την καινούργια χρονιά. Παρακαλώ την παραγωγή μας. Παίξαμε μπάζερ. Το έχω βάλει στο κόψιμο της πίτας. Έχω ζητήσει τρία πακέτα για μας μόνο. Μπάζερ στην πίτα. Κάποιος μπορεί να κερδίσει. Όχι, να παίξουμε. Να παίξουμε. Δεν παίξαμε. Δεν παίξαμε μπάζερ. Ελάτε αύριο γιατί σήμερα δεν χωράω. Ελάτε αύριο πρωί να παίξουμε μπάζερ. Λοιπόν. Α, και έχω να δώσω και δύο σέτες ρούχων από χτες, αλλά τώρα πρώτα θα τραγουδήσω. Σουτ! Το ξέρουμε. Κάτσε ήσυχα μέχρι να έρθω. Το έχω κι εγώ. Το έχεις κι εσύ? Ναι, ναι. Δεν είναι τρομερό κόλλημα? Καθόμαστε με τους φίλους μας και ξενυχτάμε. Χαμός. Πολύ ωραία. Μα κι εγώ έπαθα κόλλημα από τότε που το πήρα στα χέρια μου. Τέλος πάντων, ας μην μιλάμε για τον μπάζερ. Πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε, ναι. Να τραγουδήσουμε. Το ιταλικό που λέγαμε. Αυτό, αυτό και αφιέρωσέ το εσύ. Στο φιερώνω λοιπόν. Σε μένα μόνο. Σε σένα, σε σένα. Σε μένα. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati e con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. Sono niente senza te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno e di giorno il mondo
giorno, e di giorno καθηγητής, παρακαλώ να μας πει τι λέει ρε αυτό το τραγούδι που είναι τόσο ερωτικό. Λέει τίποτα μέσα ερωτικό. Είναι άσχετο. Τι έλεγε το κουτάρα. Στην αρχή, μέχρι ένα σημείο, επειδή με κοιτούσαν στα μάτια τους, έλεγα ότι γυρίζει ο κόσμος και θα συνεχίζουν να υπάρχουν αγάπες που μόλις ξεκινάνε, αγάπες που μόλις τελειώσανε. Και λένε μετά, επειδή αφοσιώθηκα στη φωνή του Μέμου, του έχασα το στίχο. Πάμε παρακάτω και αφοσιώσω το επόμενο τώρα. Τα ωραιότερα θα σου έχω αγοραζαμένα. Μαργαριτάρια στο βυθό που ήταν κρυμμένα. Πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα στατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου πω αγοραζεμένα. Μαργαριτάρια στο βυθό που ήταν κρυμμένα. Είσαι εσύ γυναίκα στατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου έχω αγοραζεμένα. Μαργαριτάρια στο βυθό που ήταν κρυμμένα. Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνω να σε πίνω, κι όταν τελειώσει το πιωτό δεν ξέρω τι θα γίνω. Σαν ακούρδιστο ρολόι που δεν παίρνει πια στροφή, το μυαλό μου έχει μείνει στη δική σου τη μορφή. Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνω να σε πίνω, κι όταν τελειώσει το πιωτό ξέρω τι θα γίνω. Μέμο μου, θέλω κι άλλο ξένο να μου πεις, έτσι ωραίο παλιό. Κι άλλο ξένο. Ναι. Ποιο λες εσύ? Πράστο, θα τα πεις όλα. Εδώ μιλάμε για αρχιμαέστρο, όχι τώρα ότι και ότι. Εσύ κοίτα να το ξέρεις τα λόγια που λες ότι τα ξεχνάς. Αυτός τα ξέρει τα λόγια στο πιάνο. Ποιο άλλο ξένο να πούμε? Ξέρεις τα ξένα. Ναι. Και νομίζω σου πάνε και πολύ. Τώρα ποιο, ποιο είναι αυτό? Και τι άμμο? Τι άμμο? Δεν ξέρω τα λόγια, ρε γαμώ. Να σου πω κάτι, και δύο φορές τα ίδια να μας πεις, όπως τα ξέρουμε εμείς. Καθηγητή, τα ξέρεις τα λόγια? Τώρα θα προσέξω. Έλα να κάνεις κονάκι στον Μέμο. Δεν ξέρω καθόλου τα λόγια. Ποια είναι τα λόγια? Για πες τα, καθηγητή. Ποια είναι τα λόγια? Όχι, δεν τα ξέρω. Τι άμω, τι άμω.
sempre gli otti. Πριν. Λέω και το Golden Eye, λέω και το Conte Partiro. Το ξέρεις παιδί. Λέω το Conte Partiro, με σένα θα φύγω λέει. Έχει ωραίους στίχους. Έλα πάμε το μισό, μέχρι εκεί που μας πάει. Con te io si vivrò, con te partirò su navi per mari che io non so, non, non, non esistono più. Con te io li vivrò quando sono sola, sola in orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me. Io sì vivrò con te, partirò su navi per mari che io non so, non, non, non esistono più. Con te io sì vivrò. Εντάξει, το ψιλοκαταφέραμε.